θα αφήσω πρώτα το αεροπλάνο. Στο ενδιάμεσο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και όσοι φεύγουν, εκτός από μερικούς που πρέπει να καπνίσουν. Ξέρω, προλαβαίνεις. Ένα τσιγάρο δρόμο. Για τον Ερωτόκριτο έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα αρχίσω με τη Μαντινάδα, γιατί αυτός που είναι πίσω εδώ τον ακούω να γελάει. Και αν πραγματικά η ζωή είναι μια Μαντινάδα, φανταστείτε τι είναι ο Ερωτόκριτος. Είναι πολλές ζωές. Πολλές ζωές εδώ στην Κρήτη. Είχαμε μερικά λόγια από τη Μαριάννα που εξήγησε λίγο το πλαίσιο. Θα πω λίγο περισσότερα για να συμπληρώσω, τουλάχιστον για να ξέρετε και γιατί είναι σημαντικό. Φέτος, το είπε και ο Κώστας, έχουμε το έτος Ερωτόκριτο. Έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε το έτος Ερωτόκριτο και όχι το έτος Κορνάρος. Είναι μερικοί που δεν ήξεραν ότι ήταν το ίδιο όσο αφορά το συγγραφέα και αποφάσισαν σε επίπεδο Ελλάδος να προχωρήσουμε σε κάτι που είχε γίνει στην Κρήτη, γιατί ήταν ήδη το έτος Ερωτόκριτο προηγουμένως στην Κρήτη. Γιατί αυτό το πράγμα και γιατί γίνεται αυτό που βλέπετε εδώ και για όσους δεν το ξέρουν, γιατί εγώ ασχολούμαι και με το αόρατο και μπορώ να σας πω ότι με το φωτισμό που μου έχουν βάλει δεν σας βλέπω καθόλου. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι και εσείς, και σε κάποια φάση θα ήθελα τουλάχιστον αυτοί που είναι του φωτισμού να σας βγάλω μια φωτογραφία, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε στον φάκελο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς τα ίδια με όλους αυτούς τους συντελεστές, αλλά να ήμασταν μόνοι μας σε μια πρόβα. Αυτό που θέλει η UNESCO είναι κάτι άλλο, αλλά θα εξηγήσω και γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα, ο Ερωτόκριτος δεν είναι ένα κείμενο που γεννιέται μόνο εδώ. Θα πάρει στοιχεία από το Paris Evienne, από τη Γαλλία, θα πάρει στοιχεία από την Ιταλία, από τον Αλμπάνι. Άρα θα κάνει κάτι που είναι θεματικό, θα τα αξιοποιήσει με ένα τέτοιο τρόπο που θα ξεπεράσει κατά πολύ τους άλλους. Θα μου πείτε, τι μας εξηγεί τώρα ότι αντέγραψε. Εμείς, να ξέρετε, στην έρευνα πάντοτε επιλέγουμε τους ερευνητές με έναν ειδικό τρόπο. Αν κάποιος είναι ικανός να αντιγράψει τον άλλον ενώ δεν ήξερε τίποτα και να πάρει μεγαλύτερο βαθμό, τον προτιμάμε τον πρώτο. Γιατί ο πρώτος ήξερε το μάθημα, άρα δεν είχε άγχος, ενώ ο άλλος δεν ήξερε το μάθημα, είχε άγχος, δεν τον είδαν, τα κατάφερε καλύτερα και βέβαια αντέγραψε μόνο τα σωστά σημεία και όχι τα άλλα. Πάνω κάτω είναι αυτό που γίνεται και στην ιστορία της λογοτεχνίας. Όταν βλέπουμε τα κείμενα που επηρέασαν τον Κορνάρο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια άλλη διάθεση, πανελληνική. Είναι μερικοί ειδικοί, όπως ο Ξανθουδίδης, που δεν τον κατάλαβαν καλά. Ευτυχώς υπήρχε και ο Σιλιανός Αλεξίου που επανέφερε ακριβώς τι έγινε. Είχαμε βέβαια και τους μεγάλους δικούς μας λογοτέχνες που πήραν ακόμα και βραβείο Νόμπελ που εξήγησαν ότι ήταν πολύ πιο σημαντικό από αυτό που νόμιζαν τότε οι ερευνητές. Άρα στην πραγματικότητα ο Ερωτόκριτος για πολλούς από εμάς αρχίζει από την αγάπη. Οι περισσότεροι από εσάς αγαπάτε τον Ερωτόκριτο χωρίς απαραίτητα να ξέρετε πόσο πιο μεγάλο είναι το βάθος σου. Είναι όπως αγαπάμε τα Ευαγγέλια που ακούμε στην Εκκλησία χωρίς να ξέρουμε ότι δεν τα λένε όλα. Λέμε μόνο αποσπάσματα και μερικές φορές πρέπει να ασχοληθούμε ως μελετητές για να καταλάβουμε τι λέει ακριβώς ο παπάς και γιατί επέλεξε αυτά τα αποσπάσματα και γιατί δεν μιλάει για τα άλλα. Εδώ, όπως ακούσατε προς το παρόν, είναι ότι έχουμε αναφορές πιο πολύ στο ερωτικό στοιχείο. Ο Ερωτόκριτος έχει 5 άσματα, 10.000 στίχους και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί όταν ακούμε πολύ συχνά στην Κρήτη πόσο σημαντικός είναι ο δύστιχος, είναι 2 στοίχοι. Άμα βάλετε κάποιον να σας γράφει 5.000 δύστιχα, λέγεται Κορνάρος. Όλοι οι άλλοι λέγονται τραγουδιστές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μερικές φορές ξεχνάμε το μέγεθος του έργου. 10.000 στίχους σε 5 άσματα, το 1, 3 και το 5 είναι το ερωτικό, το 2 και το 4 είναι το γεωπολιτικό και βέβαια ξεχνάμε ότι ο Ερωτόκριτος δεν γράφτηκε οποιαδήποτε εποχή. Άρα θα χρησιμοποιήσει στοιχεία. Είναι μερικοί που λένε ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά στην Κρήτη.
Φαντάζομαι ότι είναι μόνο κριτικοί που πετάνε και μόνο κριτικοί που έρχονται. Γιατί αλλιώς, άμα είναι ξένοι, πώς δεν πάει καλά. Από ό,τι φαίνεται, εδώ ο τουρισμός πετάει. Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι είμαστε και φέτος στα 350 χρόνια. Ευτυχώς το υποστήριξε και η περιφέρεια και τώρα το ξέρετε όλοι ότι έχουμε 350 χρόνια από την πολιορκία του Χάντακα. Έχει σημασία να φανταστείτε ότι μέσα στην πολιορκία του Χάντακα μπορούσαν να ακούσουν Ερωτόκριτο. Για 21 χρόνια, παγκόσμιο ρεκόρ αντίστασης. Γιατί έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό, γιατί όταν κάναμε τις πρώτες μελέτες για τον Ερωτόκριτο καταλάβαμε ότι σίγουρα είναι μετά το 1570 που έχουμε την πολιορκία στην Αμόχωστο, σίγουρα μετά το 1565 που βέβαια εδώ υπάρχει και η πολιορκία της Μάλτας και σίγουρα πριν τη μεγάλη πολιορκία εδώ που άρχισε το 1648 έως το 1669. Αυτό που είναι σημαντικό, επειδή το είπε η Μαριάννα, η αναφορά που γίνεται γραπτός όσο αφορά το τυπογραφείο γίνεται το 1713. Απλώς πρέπει να υπενθυμίζουμε το εξής. Γιατί γίνεται τότε? Επειδή οι κριτικοί που έχουν βγει στην εξορία, έχουν φύγει λόγω της βαρβαρότητας που υπάρχει εκείνη την εποχή, είναι μερικοί από εμάς που τώρα δεν ξέρουν πια τι είναι αυτή η βαρβαρότητα και νομίζουν ότι ήταν αναπτυγμένη φιλία. Να ξέρετε ότι αναπτυγμένη φιλία μόνο από πίσω δεν λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα, όταν φεύγουν, βλέπω μερικοί το ξέρουν. Άρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι οι κριτικοί που έφυγαν και πήγαν στη Ζάκυνθο και στη συνέχεια πήγαν στη Βενετία, όταν ο τυπογράφος που έκανε για πρώτη φορά αυτό το έργο τυπογραφικό, ζήτησε ποιο κείμενο εκτός από τα ιερά θα θέλετε να έχετε χτυπωμένο. Και είναι η κριτική που ζητάνε τον Ερωτόκριτο και γι' αυτό γίνεται αυτή η έκδοση το 1713 στη Βενετία. Δεν έγινε τυχαία και για όσους δεν το ξέρουν ή δεν το πιστεύουν, γιατί έχουμε από όλα εδώ, λογικό, να διαβάσετε τον πρόλογο από τον εκδότη, γιατί το γράφει. Το γράφει ότι είχαν νοσταλγία οι κριτικοί. Και έχει μεγάλη σημασία όταν θα μιλήσουμε για την άειλη κληρονομιά σε επίπεδο UNESCO. Αυτό που θέλει η UNESCO είναι ένα έργο που να το θυμάται ο λαός, που να το αγαπάει ο λαός, που να το έχουν μελετήσει οι ειδικοί, το οποίο να είναι διαχρονικό. Φανταστείτε ότι ακόμα και η έκδοση έχει πάνω από 3 αιώνες. Άρα το έργο γράφτηκε βέβαια πριν, δεν τυπώθηκε τότε λόγω της κατάστασης που ήρθε στη συνέχεια, αλλά κατάφεραν τελικά να το ξεπεράσουν. Σε κάποια φάση το έργο εκφυλήθηκε γιατί χρησιμοποιήσαμε μόνο φυλάδες να μιλάμε για τον Ερωτόκριτο, το είδαμε και στη Μυτιλήνη, το έλεγαν κάπως αλλιώς, τώρα λέμε για ερμηνείες και ποικιλία, αλλά τα κείμενα που είναι μέσα στον Ερωτόκριτο όταν τα βλέπετε τώρα που είναι τα πιο σωστά είναι βέβαια στην έκδοση του συνεννόηση. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής. Μπορεί εδώ, ακόμα και τώρα, όταν ακούτε τα κείμενα, να μην είναι ακριβώς το κείμενο, αλλά η αναφορά είναι σίγουρη. Έχει ενδιαφέρον γιατί, ενώ μερικοί από εσάς μπορεί να μην θυμούνται την πολιορκία του Χάντακα, παρόλο που ζουν στο Ηράκλειο, τους το θυμίζουν οι άλλοι. Όμως για τον Ερωτόκριτο είναι μια μνήμη που έμεινε διαχρονική, ξεπέρασε τους αιώνες, ξεπέρασε τους ζωές. Όταν είδαμε το μικρό Γιώργο στην αρχή το χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί είδαμε ότι ξέρει περισσότερους στίχους από τη Μαριάννα. Μαριάννα δεν είναι αλήθεια? Ψέματα. Υπερβάλλω. Αλλά τέλος πάντων το είπε με ένα ύφος εξάχρονο. Και όταν έχεις ένα εξάχρονο που σου λέει κάτι που έχει ζήσει πάνω από 3 αιώνες, λες μπράβο του. Βέβαια, μπράβο του επειδή πάτησε στα χνάρια άλλο. Αυτά τα χνάρια που σιγά σιγά πολλαπλασιάστηκαν και είμαστε εδώ, τα χαιρόμαστε γιατί είναι η συνέχεια και το γεγονός ότι ένας σύλλογος που ασχολείται με πολιτιστικά, που ασχολείται με την παράδοση, ξαναπαίνει στην αγκαλιά του ένα κείμενο σαν τον Ερωτόκριτο για να το γιορτάσουμε, για να το χαρούμε, αλλά να δείξουμε και τη συνέχεια.
Δεν είναι πολλοί από εμάς που διαβάζουν καλά το δεύτερο άσμα που έχει σχέση με το κοντοροχτύπημα, εκτός αν με ξαφνιάσουν. Η Μαρία δεν λέει τίποτα, λέει αυτό δεν το έχουμε βάλει κοντοροχτύπημα. Άρα πάντως υπάρχει. Εντάξει. Στο κοντοροχτύπημα τι βλέπουμε, είναι ότι την ώρα που είναι ερωτευμένη η αρετούσα μας, η οποία είναι και γυναίκα και νέα και πριγκίπισσα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τους άνδρες, τα θέλει όλα χωρίς να δώσει τίποτα. Εντάξει. Ναι. Άρα κάνουν ολόκληρο κονταροχτύπημα γιατί πρέπει να το χαρεί η κοπέλα μας και φέρουν από όλη την Ελλάδα και έχει σημασία ποιους φέρνουν. Έχει σημασία. Και γίνεται ένα κονταροχτύπημα που είναι πολύ έντεχνο. Και εδώ έχουμε μουσικούς που είναι έντεχνοι, είναι μερικοί που είναι κλασικοί παραδοσιακοί και είναι μερικοί που ξεφεύγουν και ξέρουν να παίζουν και λίρα χωρίς μόνο την πρώτη θέση. Αλλά όταν μιλάμε όμως για αυτά, συνολικά έχει σημασία πώς παίζει την παράσταση. Θα έχουμε το Βυζάντιο, θα έχουμε τη Μακεδονία, θα έχουμε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι οποίες θα έρθουν εδώ για κονταροχτύπημα. Αλλά προσέξτε, φιλικό. Εκτός από έναν. Εκτός από έναν. Για τον οποίο δεν μιλάμε ποτέ για από πού έρχεται. Λέμε απλώς Καραμανίτης. Αλλά όσοι ξέρουν από Καρά, ξέρουν ότι δεν πάει πουθενά. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί στην πραγματικότητα είναι ανάμεσα σε δύο περιόδους, αλλά θυμόμαστε όλοι τι έχει γίνει πριν και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι η μόνη εξαίρεση όπου ο βασιλιάς θα πει εδώ θα γίνει μονομαχία έως το τέλος για έναν λόγο εντελώς διαφορετικό και θα εμφανιστεί και ένα πρόσωπο που είναι πολύ σημαντικό εδώ στην Κρήτη, ο Χρήδημος, ο οποίος θα παίξει έναν ρόλο ουσιαστικό, διαφορετικό και θα εξηγήσει βέβαια και γιατί αγαπούμε τόσο πολύ το μαύρο στην Κρήτη. Εννοώ για την φορεσιά. Στη στρατηγική πρέπει να τα εξηγούμε όλα γιατί υπάρχουν παρερμηνίες λόγω μη ειδικότητας. Αλλά λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε τι. Καταλαβαίνουμε ότι στο κοντοροχτύπημα θα χρησιμοποιήσουμε πολλές περιοχές, όλες αυτές επιλέγονται με έναν στρατηγικό τρόπο για να δείξουμε με ποιους τα έχουμε καλά και με ποιους δεν τα έχουμε καλά. Αυτό φαίνεται λοιπόν στο άσμα 2. Στο άσμα 4, που είναι αν θέλετε ακόμα πιο γεωπολιτικό, γιατί υπάρχει ο πόλεμος, δεν λέω πολλά γιατί σίγουρα θα μου πούνε μετά, μην τα λες πολλά και θα πω ότι δεν ξέρουμε πώς τελειώνει. Εντάξει, είμαστε ακόμα στο δαχτυλίδι. Πάνως, μην χρησιμοποιήσετε, το λέω για τους άνδρες τώρα, μην χρησιμοποιήσετε την τεχνική του πέμπτου άσματος, γιατί είναι ικανή να πάει με άλλον. Εντάξει, του τύπου άμα εξηγείς τον άλλον ότι πέθανες, ενώ είσαι εσύ, ο άλλος σου λέει είσαι ψόφιος. Άρα είναι μια τεχνική που φαίνεται ότι δεν λειτουργεί πια σε αυτήν την περίοδο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να θυμόμαστε ότι αυτό το έπος το λέγαμε αργά το βράδυ, το λέγαμε μεταξύ μας και όχι μόνο το λέγαμε μία φορά, ένα βράδυ, το λέγαμε και την επόμενη. Και έχει μεγάλη σημασία η έννοια της επανάληψης όταν δεν τελειώνουμε. Δηλαδή όταν ξαναρχίζουμε, τώρα το λέω και για αυτούς που παίζουν σε Σύρια. Ή σε αυτές. Για να μην δώσω κανένα όνομα, αρχίζει με μη, τελειώνει με αλφα. Ξέρετε, υπάρχουν τα σύρια που είναι αυτοτελή και δεν έχουν μια συνέχεια. Αυτά συνήθως δεν είναι και πολύ πολύπλοκα, γιατί ο κόσμος αγαπάει μόνο το επεισόδιο. Μετά υπάρχουν αυτά που είναι λίγο πιο πολύπλοκα και έχουν μια κόκκινη γραμμή που δεν θα ξεπεράσω, η οποία χρησιμοποιείται σαν μια κλωστή που θα τραβήξει τους θεατές και θα θυμούνται ποιος κάνει τι. Εδώ υπάρχει στον Ερωτόκριτο και είναι φτιαγμένο με ένα τέτοιο τρόπο που σιγά σιγά υπενθυμίζουμε αυτά που πέρασαν. Άρα κάπου κάπου ξαναλέμε λίγο ένα κομμάτι και έτσι ξέρουμε ποια είναι η συνέχεια. Γιατί έχει σημασία? Έχει σημασία επειδή ο Ερωτόκριτος είναι φτιαγμένος για να μην τον ξεχνάμε. Τα τραγούδια, να ξέρετε, όλα τα τραγούδια που μάθατε εύκολα θα τα ξεχάσετε ακόμα πιο εύκολα. Τα τραγούδια που έχουν μια δυσκολία τα θυμόμαστε γιατί πρέπει να την ξεπεράσουμε. Εδώ έχουμε μια τεράστια δυσκολία, είναι το μέγεθος.
Άρα αρχίσαμε με το μέγεθος, αρχίσαμε με τις επιλογές και σιγά σιγά συντονιστήκαμε και βρήκαμε έναν ρυθμό και καταλάβαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ζήσει αυτό το έργο. Είναι βέβαια απίστευτο να πιστεύετε ότι ο Κορνάρος σκέφτηκε ότι μετά από τόσους αιώνες ακόμα θα λέγαμε το έργο του. Αν θέλετε να έχετε ένα μοντέλο νοητικό, σκεφτείτε τον εαυτό σας και σκεφτείτε αν μετά από τρεις αιώνες θα λέμε ακόμα τον Ερωτόκριτο. Το πιο πιθανό είναι θα λέμε ακόμα τον Ερωτόκριτο, το πιο πιθανό ότι τα μεγάλα τραγούδια που έχουν τεράστια αξία τοπική, τοπική εννοώ στην Ελλάδα, είναι πολύ, ξέρετε, όταν έχουμε μεγάλα τραγούδια εμείς λέμε ύμνος. Μετά λέμε και άσμα. Μετά λέμε το ξέχασα. Τον Ερωτόκριτο δεν τον είπαμε ποτέ ύμνο. Έχει πέντε άσματα, τα λέω έτσι για να το θυμηθείτε, όταν είναι έτσι δεν το θυμόμαστε. Και με αυτόν τον τρόπο τι κατάφερε, κατάφερε να αρπάξει κομμάτια του χρόνου, να τα συνδέσει για να φτιάξει ένα έργο που θα πρέπει να μην ξεχνάμε. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά με το να θυμάμαι να μην ξεχνάω. Όταν δεν ξεχνάς θυμάσαι, όταν θυμάσαι ξεχνάς. Λειτουργεί για τις σχέσεις. Γι' αυτό είναι προτιμό του να σου πει δεν θα σε ξεχάσω, παρά να σου πει θα σε θυμάμαι. Σας το λέω αυτό, συμβουλή είναι, το χρησιμοποιείτε την επόμενη φορά. Αλλιώς μην το χρησιμοποιήσετε σήμερα το βράδυ, γιατί θα το θυμάται. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κάτι το ζωντανό, μιλάμε πραγματικά για την παράδοση και να ξέρετε, για να μην νομίζετε ότι τα κάνω εδώ μόνο για σας, αν ήμασταν τώρα μέσα στο Χάντακα, μέσα στην πολιορκία, πάλι θα μιλούσαμε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι το ηθικό. Όταν διαβάζουμε τον Ερωτόκριτο, μας ανεβάζει το ηθικό. Είμαστε μαχητικοί. Είμαστε ερωτιάριδες. Κάνουμε κι άλλα. Αυτό που έχει σημασία όμως, δεν είμαστε πεσμένοι. Το γεγονός ότι εδώ, μετά από τόσα χρόνια που μας έχουν εξηγήσει ότι τα πράγματα είναι χάλια και τελικά βγαίνουμε από τα χάλια, το γεγονός ότι τραγουδάμε ακόμα τον Ερωτόκριτο είναι μια πιστή παράδοση του ελληνισμού, ο οποίος είναι ικανός να βάλει παρενθέσεις σε πράγματα που δεν του αρέσουν. Άρα όταν κάτι δεν του αρέσει, κλείνει την παρένθεση, κλείνει φτάνει. Τελειώσαμε. Και αυτό που έχει σημασία επίσης είναι ότι έχουμε την ικανότητα, το λέγαμε και σε ναό, να λέμε στους ξένους κατακτητές κάτι πολύ απλό. Τους λέμε, με το δικό μας τρόπο βέβαια, ότι είναι υπεραστικοί. Μπορεί να έρχονται, μπορεί να καταλαμβάνουν, αλλά μετά θα είμαστε εδώ, ακόμα και μετά. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι ότι το βλέπουμε, με τον Ερωτόκριτο έχουμε μια άλλη διάθεση. Είναι ένα έργο που έχουμε αγκαλιάσει, είναι ένα έργο που είναι ενετοκριτικό, αλλά τώρα είναι καθαρά κριτικό και προσπαθούμε τώρα να το περάσουμε να είναι και ελληνικό. Δηλαδή να είναι από τα κομμάτια της Ελλάδος που προσφέρει η Ελλάδα στην ανθρωπότητα. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό. Άρα είναι μερικοί από εσάς που σίγουρα θα πούν, εντάξει, καλός είναι ο Ερωτόκριτος, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ας μείνουμε στο καλός. Γιατί έχει σημασία? Γιατί όταν έχεις ένα έργο που έχει αυτή την εμβέλεια, είναι καλό να το μάθουν άλλοι. Σε κάποια φάση όταν μελετούσα τον Ερωτόκριτο και στη Γαλλία, είχα έναν συνάδελφο από την Περσία και μου λέει τι μελετάς. Άρα προσπαθούσα τώρα να του εξηγήσω ότι μελετάω ένα έργο που είναι σημαντικό για μας. Μου λέει εντάξει για εσάς, αλλά για τους άλλους είναι σημαντικό. Λέω κοίτα, είναι σημαντικό σαν τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες. Και εδώ μου έκανε μια παρατήρηση πολύ σωστή για κάποιον που είναι από την Περσία. Μου λέει ποιος είναι ο Θερβάντες. Αυτός ήταν ειδικός ποιητής του 12ου αιώνα στην Περσία. Φαντάζομαι ότι άμα σας ρωτήσω, ξέρετε πολλούς ποιητές εκείνης της εποχής για την Περσία. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβετε ότι υπάρχει μια δυσκολία, γιατί δεν είναι αρκετά γνωστό. Το έργο αυτό μεταφράστηκε στα αγγλικά, στα γαλλικά, ακόμα και με μετρικό σύστημα και καταφέραμε σιγά σιγά να του δώσουμε μια εμβέλεια που είναι πολύ μεγαλύτερη από απλώς ένα παραδοσιακό στοιχείο. Θα μου πείτε, δηλαδή είναι πιο πέρα από την παράδοση, είναι μια καινοτομία. Η καινοτομία δεν είναι ριζοσπαστική,
είναι συνέχεια της παράδοσης. Απλώς εκεί πέρα κάνει μια κορυφή και λες τι πέτυχαν και τι πέτυχε και πώς διαδόθηκε. Γιατί αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο ο Κορνάρος. Ο Κορνάρος είναι ένας άνθρωπος, μια χαρά, τον θαυμάζουμε βέβαια, αλλά κατάφεραν και άλλοι άνθρωποι να διαδώσουν το έργο του. Και τώρα αυτό το έργο να είναι ζωντανό για μας. Δεν το κάνετε επειδή αγαπάτε τον Κορνάρο. Αγαπάτε τον Ιεροτόκλητο. Ξέρετε τι είναι ωραίο σε αυτή την ιδέα? Είναι ότι ο Κορνάρος υπάρχει. Αν δεν τον αγαπάμε, επειδή δεν τον ξέρουμε, ενώ ο Ιεροτόκλητος που δεν υπάρχει, τον αγαπάμε. Αυτό και είναι απίστευτο. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι μέσα στον Ιεροτόκλητο βρίσκουμε στοιχεία που μας αγγίζουν. Εδώ όταν είχαμε αυτές τις ερμηνείες και με πολύπλοκους τρόπους, πάλι μας αγγίζουν. Τι θέλω να πω με αυτές τις λεπτομέρειες? Άμα βάλω τους μουσικούς να κάνουν έναν ρυθμό πολύ γρήγορο, είναι σίγουρο ότι θα συντονιστείτε. Να στην πραγματικότητα συντονίζεστε με το σώμα. Άμα τους βάλω να τραγουδήσουν κάτι, θα ακούσετε λίγο τι λέει η σκέψη σας. Στη συνέχεια θα συνειδητοποιήσετε, άρα η συνείδηση, ότι είναι σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από αυτό που ακούγατε μόνο στην αρχή. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε και για την ψυχή. Τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιεροτόκλητος είναι ψυχή για την Κρήτη και με αυτή την έννοια έχει μεγαλύτερη αξία. Γιατί λέμε λοιπόν ότι έχει και μια στρατηγική αξία? Γιατί ξέρετε, είναι ο Χρυσός Αιώνας. Ο Χρυσός Αιώνας είναι μια διασταύρωση από πολλά δεδομένα για την Κρήτη. Αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, έπρεπε να πέσει η Κωνσταντινούπολη για να έρθει υλικό. Έπρεπε να έχουμε προβλήματα στους Άγιους Τόπους για να έρθει υλικό και εδώ έγινε μια σύνθεση. Σε αυτή τη σύνθεση που γίνεται στη Διασταύρωση, στην Κρήτη, αναδείχθηκε ένα έργο που ξεφεύγει κατά πολύ από τα προηγούμενα, ακόμα και από τα πρώτα, ακόμα και από τα μοντέλα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κατάφερε ο ποιητής να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αν το έργο δεν το ξεχνάς, τότε αρχίζεις να γράφεις το μέλλον. Εδώ στην Κρήτη έχετε ένα πολύ βαθύ παρελθόν. Είναι μερικοί που δυσκολεύονται, γιατί είναι τόσο βαθύ όσο αφορά το μινωικό πολιτισμό. Δυσκολευόμαστε βέβαια για το τώρα και για το παρόν, επειδή θεωρούμε ότι έχουμε δυσκολίες, αλλά να ξέρετε, θα τις ξεπεράσουμε. Όποια και να είναι τα συστήματα, το γεγονός ότι έχουμε ένα χώρο που έχει γίνει χρόνος και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε το μέλλον, τότε έχουμε μια σιγουριά. Ποια σιγουριά, για ποια σιγουριά μιλάω? Άμα θέλετε να θυμάστε, το Ηράκλειο, ξέρετε, φημίζεται για την πολεοδομία του. Φημίζεται βέβαια και για τον τρόπο συγκοινωνίας των κατοίκων. Φημίζεται επίσης και για το παρκάρισμα των κατοίκων. Το οποίο είναι εντελώς καινοτόμο, μπορώ να σας το πω. Έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει ένα κομμάτι εξωγήινων που κατέβηκαν εδώ και αυτοί ξέρουν να παρκάρουν μόνο σε λαβύρινθο. Άρα πρέπει να έχεις μια δεδαλική σκέψη να διαχειριστείς όλο αυτό το πράγμα. Αν όμως θέλετε να δείτε τι θα μείνει στο μέλλον, να ξέρετε ότι αυτά που θα μείνουν στο μέλλον είναι αυτά που ήταν στο παρελθόν. Αυτά που ήταν στο παρελθόν σε μεγάλο βάθος. Το βαθύ παρελθόν επηρεάζει και το βαθύ μέλλον. Άρα εδώ έχουμε ένα πολύ όμορφο παράδειγμα, διαφορετικό. Να θυμάστε ότι τα τραγούδια συχνά είναι ωραία, επειδή είναι της ώρας, όπως το ψητό. Ενώ ο Ιεροτόκλητος είναι της ομορφιάς. Είναι διαχρονικός, δεν είναι της μόδας. Είναι πάνω κάτω, όπως βλέπετε, τα παραδοσιακά κοστούμια. Έβλεπα και μερικούς εδώ. Το καλό είναι ότι όταν με βάζετε μέσα στο κοινό, ακούω και τους άλλους τι λένε. Κανένα δεν κοτσομπολεύει τίποτα, να το ξέρετε. Τουλάχιστον πιο μακριά από την ακοή μου. Και λέω, έχουμε ένα ζωντανό παράδειγμα που το κοινό θα κάνει παρατηρήσεις. Θα κάνει παρατηρήσεις για τις φορεσιές, πώς χορεύει, αν χόρεψε καλά, πώς έπαιξε ο Λιράνης, πώς έπαιξε τον Ταούλη, αν ήταν το λαό. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που είναι γνώστες. Μπορεί να μην είναι τόσο ειδικοί, εντάξει,
Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάμε. Και αυτό που θέλω να σας δώσω από την καρδιά μου εδώ είναι ότι είναι τεράστια η χαρά. Ναι, ναι, και οι διανοούμενοι έχουν χαρές. Είναι τεράστια η χαρά για κάποιον που είναι μελετητής να βλέπει ότι αυτό που τον απασχολεί είναι ζωντανό. Ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετικό να κάνετε, ας πούμε, αρχαιολογία και να μην πατάει κανένας πόδι στην περιοχή που εργάζεστε. Όταν όμως είσαι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο και ξαφνικά ανοίγει μία πόρτα και σου λέει, ρε εσύ, πολύ θόρυβο κάνετε. Και καλά, μένεις εδώ. Εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσείς εδώ ζείτε με τον ερωτόκριτο σαν να ήταν, ξέρω εγώ, ο μεγάλος αδελφός. Ο φίλος, ο θείος, το παράδειγμα, το ανάλογο, το μοντέλο, το ίδιο με την αρετούσα. Είναι νέοι διαφορετικοί. Είναι νέοι που ουσιαστικά γεννήθηκαν γέλ. Είναι νέοι που είναι ανάμεσά μας, ακόμα και τώρα, για να μας δώσουν παραδείγματα το πώς κάποιος που έχει προβλήματα, γιατί όπως παρατηρήσατε, το είπαμε σωστά και έμεσα, υπάρχει ένα ταξικό πρόβλημα, το παρατηρήσατε. Πάντα σε αυτά τα ταξικά να ξέρετε ότι είναι ο άνδρας που είναι φτωχός. Και βέβαια οι άλλοι δεν είναι. Το λέω έτσι. Αλλά να θυμάστε πάντα, ποιος είναι ο πιο έξυπνος, ο φτωχός που πάει με την πλούσια ή η πλούσια που πάει με το φτωχό. Άρα, οι φτωχοί αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουν νοημοσύνη, ο ερωτόκριτος είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα, και καταφέρνει να ξεπεράσει το εμπόδιο του βασιλιά, το εμπόδιο της εξορίας, το εμπόδιο του πολέμου και επιστρέφει νικητής. Αυτό είναι ένα χάρισμα και νομίζω ότι όλοι εδώ στην Κρήτη το έχετε και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία που το βλέπουμε μαζί και γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους των ανθρώπων που δεν το ζουν συνεχώς, αλλά όταν το βλέπουν ότι αυτό είναι ζωντανό, τους δίνει τεράστια δύναμη για το μέλλον. Ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά.